Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι αν η κυρία Μητσοτάκη θεωρεί ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να διεξάγεται μέσω εξοδίκων, και εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπάς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έλαβαν το σχετικό εξώδικο, θα το καλωσορίσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι περισσότερο ένδειξη αδυναμίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Κυρία Μητσοτάκη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι είναι δημόσιο πρόσωπο ο σύζυγος του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατά την αυστηρή έννοια του νόμου. Και ως τέτοιο δημόσιο πρόσωπο πρέπει και να αποδέχεται αλλά και να ακούει την πολιτική κριτική καθώς και τα ερωτήματα τα οποία της απευθύνονται. Αυτό το οποίο έχει την μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό αρνείται να απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία του έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Κάποια από αυτά αφορούν και τις δραστηριότητες της σύζυγου του. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης αρνείται να απαντήσει, και θα τα επαναλάβω εδώ τα σχετικά ερωτήματα, και για το δάνειο των 700.000 ευρώ το οποίο είχε λάβει ο κύρικας Χανίων και στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται η οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει αρνηθεί να απαντήσει και για τις σχέσεις του κυρίου Αβγενάκη με ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου, με εκβιαστές, λαθρέμπορους και άλλους, είτε υπόδικους είτε καταδικασμένους. Έχει αρνηθεί να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει καταθέσει ακόμη εν έτη 2017 πόθεν έσχες και για ποιο λόγο δεν έχει απαντήσει στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένα στοιχεία για τις εταιρείες offshore τις οποίες φέρεται να κατέχει η σύζυγός του. Και επίσης δεν έχει απαντήσει ποιες ήταν ακριβώς οι δραστηριότητες αυτών των offshore. Αν ξεχνάω κάτι από τα αναπάντητα ερωτήματα, γιατί βλέπετε ότι είναι και πολλά, μπορούμε να επανέλθουμε και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε στον τόπο που τους αρμόζει, δηλαδή στο ελληνικό κοινοβούλιο, κατά τη διαδικασία της προημερησίας διατάξεως συζήτηση, την οποία με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού θα διενεργήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλω να επαναλάβω και να θυμίσω στην κυρία Μητσοτάκη είναι ότι πράγματι συμφωνώ με την ακροτελεύτια, αν δεν κάνω λάθος, φράση την οποία συμπεριλαμβάνει στο εξωδικό της, η οποία είναι η εξής. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, κυρία Μητσοτάκη. Πράγματι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.